Λοιπόν. Είσαι νοικοκυρά, ρε λέει. Αχ, Σταύρο, Σταύρο. Ελάτε να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Τώρα μυρίζει πολύ. Να βγάλω την καθιερωμένη. Πω, αβγάζει τη φωτογραφία. Την καθιερωμένη. Μας φάγαν τα social. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, μια χαρά. Α, έχει και κρούστα από πάνω. Αυτό θέλω να δείτε, ότι μέσα θα δείτε πόσο ζουμερά είναι. Έχουν εξερωμιστεί από πάνω με σαλτσούλα ντομάτα. Εννοείται να πούμε ότι είναι πάρα πολύ λαφρύ για καλοκαιράκι. Τώρα έχουμε βάλει ανθότυρο μέσα. Ελάχιστη παρμεζάνα ίσα-ίσα για να δώσει αυτή την αλμύρα του τυριού μας. Είναι φανταστικό, είναι ανάλαφρο. Μπόλικα λαχανικά που είναι εποχής τώρα. Κολοκύθι, μελιτζάνα. Λιώνει στο στόμα, είναι οικονομικό γιατί έχουμε πολλά λαχανικά χωρίς κρέας. Και είναι και πολύ γρήγορο να το φτιάξουμε, έτσι. Να πες το φίλερ γιατί έχουμε να μαγειρέψουμε καταπληκτικά λαζάνια με λαχανικά. Λοιπόν, εγώ αυτό εδώ, με ένα κουταλάκι. Αυτό τι είναι όμως. Θα σου πω, ανθότυρο. Με ένα κουταλάκι, ανθότυρο και ένα καραβελάκι ψωμί, το κάνω να. Δεν θέλει ψωμί σε τέτοιο φαγητό που έχει μέσα υδατάνθρακα, δηλαδή ζυμαρικό. Το ανθότυρο όμως. Τι το θες. Το ανθότυρο τι το θέλω, για να δώσει χαρακτήρα. Το βάζει ενώ και παρμεζάνα και ανθότυρο. Παρμεζάνα βάζουμε ελάχιστο να στρώσει για να μα δώσει αυτή την αλατότητα και αυτή την κρούστα. Και το ανθότυρο το βάζουμε μέσα για να γεμίσει τη γεύση, γιατί έχουμε λαχανικά μόνο. Άρα θέλουμε κάτι για να γεμίσει τη γεύση μα. Πολύ healthy. Εννοείται να πούμε ότι μπορούμε να βάλουμε αντίστοιχα, αν δεν θέλουμε ανθότυρο και μα αρέσει φέτα και θέλουμε να είναι λίγο πιο βαρύ, μπορούμε να το μοιράσουμε μισό ανθότυρο, μισό φέτα ή και μόνο φέτα. Αυτό δεν θα βάλουμε αλατάκι, αν βάλουμε φέτα. Είναι χορταστικό και light. Είναι χορταστικό και light. Όπω μην έχει κάσει σήμερα. Λοιπόν, κατσαρόλα στη φωτιά. Να καίει πολύ καλά. Έχουμε προσθέσει ελάχιστο ελαιόλαδο. Δεν θέλουμε πάρα πολύ ελαιόλαδο γιατί είναι ελαφρύ όπως είπα το φαγητό μας. Κολοκυθάκι, μανιτάκι, μελτζάνα. Καρότο. Μην λίγο καπονάτα βέβαια. Τι σου θυμίζει. Καπονάτα. Μην με σκάς. Είναι. Ενώ δεν έχεις βάλει και τέτοια λαχανικά. Ακριβώς. Στην καπονάτα όπως είχαμε πει το βασικό υλικό είναι η μελτζάνα. Τώρα αντίστοιχα. Η βάση μας είναι μπόλικα λαχανικά εποχής που τα έχουμε στο ψυγείο μας. Μπορούμε να τα βρούμε εύκολα και είναι γεμάτα γεύση. Το βλέπετε αυτό που λέω. Είναι ζουμερό. Έχει φτιάξει το λαζάνι μας στην εντέλεια και είναι και τραγανό απ' έξω από το τυράκι μας. Είναι φαγητάρα. Λοιπόν, και μέσα και το κρεμμυδάκι μας το ξερό. Εντάξει, δηλαδή στην ουσία όλα τα λαχανικά και τα σοτάρουμε πάρα πολύ ωραία. Πόση ώρα περίπου το σοτάρισμα. Τα βοηθάμε εννοείται όπως έχω ξαναπεί με το αλατάκι μας. Για να βγάλουν τα υγρά. Να βγάλουν τα υγρά ακριβώς, να συρρυκνωθεί η γεύση του. Εδώ λίγο αλατάκι και πιπέρι. Αυτή είμαστε. Πόση ώρα στο τάρισμα. Ανάλογα τώρα την κατσαρόλα πόσο μεγάλη και είναι. Πολλά γι' αυτό. Αυτό λέω. Κανονικά ένα 8 λεπτό θα μας το πάρει. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά εσείς 8-10 λεπτά αφήστε τα σιγά σιγά να μαραθούν ωραία, να βγάλουν τα ζάχαρά τους. Τι έγινε. Εδώ έχω πάθει σώσιμο, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Τι έγινε. Λοιπόν, επόμενο υλικό. Δεν θέλουμε λίγο πιπερίτσα. Δεν του πήγαινε. Και για χρώμα και για βιταμίνη. Που το λέγαμε στις προάλλες. Έχουμε τις βιταμίνες στην πλάκα σε. Σε και σε. Εντάξει, το σε που λέμε όλοι. Και σε. Νομίζω έχει και μπε, τώρα που το λες. Να το πάρεις. Λοιπόν, πιπεριά φλωρίνης. Είναι από τη Φλόρινα. Δεν γέλασε κανείς. Φλωρίνης είναι από τη Φλόρινα. Είμαι σκάσπες. Φλόρινα, Αμερική, Μαϊάμι, Βίτς. Αυτό είναι Φλόριντα. Λοιπόν, πιπεριά φλωρίνης. Μπορείτε να βάλετε ό,τι πιπερίτσα έχετε στο... Πιπεριά φλωρίνης. Μπορείτε να βάλετε ό,τι... Κόλλησα, Λένη μου. Ό,τι πιπερίτσα έχετε στο ψυγείο σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η πιπεριά φλωρίνης έχει χαρακτήρα και ωραία γεύση. Μένα σε αυτές τις συνταγές μου αρέσει γιατί όταν έχουμε μόνο λαχανικά, θέλουμε τα λαχανικά αυτά που θα προσθέσουμε μέσα στο φαγητό μας να έχουν χαρακτήρα και έντονη γεύση για να αποκτάει νόημα το φαγητό μας. Εντάξει. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, μέσα και η πιπεριά φλωρίνης. Να μας δώσει ωραίο χρωματάκι κόκκινο. Και γενικά το έχουμε ξαναπεί. Όταν τα φαγητά μας έχουν έντονα χρώματα, σημαίνει ότι έχουμε πολλές βιταμίνες. Τρελαίνομαι, σου λέω. Ειδικά καλοκαίρι, έτσι τα βλέπω. Και είναι και ένας τρόπος αυτό το φαγητό, επειδή έχει πάρα πολλά λαχανικά, με το τυράκι, το ανθότυρο μέσα που θα βάλουμε και τη σάλτσα ντομάτας, να κάνουμε τα παιδιά μας να το φάνε. Εγώ δεν έχω παιδιά. Πεντανόστιμο, πεντανόστιμο. Δεν έχεις ένα βαφτιστήρι. Φύγει από εδώ, μας έχεις κλείσει όλο τον χώρο. Δεν έχεις ένα βαφτιστήρι. Έχεις ένα βαφτιστήρι. Πόσο είναι. Εντάξει, πολύ μικρό. Είναι ούτε δύο δεν είναι. Αεροφαγία. Τρώει, τρώει. Τρώει, αλλά τώρα είναι διακοπές. Ζούμε. Ξεκινήσει. Σιχουλά μου, λοιπόν. Φυλάκι βρες το βαφτιστήρι σου. Δεν θα μας βλέπει φυλάκι. Βαλεριά μου, φυλάκι. Για το διάβρο μεθαύριο που θα μεγαλώσει. Είναι Κροατία τώρα, κάνει τα μπάνια της. Α, καλά. Λοιπόν, πιπεριά κίτρινη μέσα. Μας αρέσουν οι πιπεριές, το είπαμε και πριν, μαζί με το μανιτάρι. Και το κολοκύθι τώρα που είναι εποχή και μελιτζάνα. Τι έβαλες μέσα, αλλού το ανθότυρο. Όχι, ψωμί δεν έχει, πώς θα βοηθήσω. Για βοήθεια το με θέλω. Με το ανθότυρο θα βοηθήσεις. Τι να κάνω. Χριστέ μου, έχει ξεφύγει. Εγώ σου λέω ανθότυρο. Τι τραβάς στο σπίτι. Τι τραβάς. Ας. Και πρέπει κάποια στιγμή να μου τα πεις. Καλύτερα. Πολύ ωραίο. Θέλω να βάλεις κάμερα να γράφεις τι γίνεται στο σπίτι. Άστο. Δεν συμφέρει κανένα. Δεν συμφέρει τον εντοπλή. Εσένα μια χαρά. Θα σου πει μεγάλο. Δεν συμφέρει, δεν συμφέρει. Γιατί με αναγκάζει να βγάζω τον αυτό που δεν είμαι στην πραγματικότητα. Α, τέτοιο είναι.
Εδώ τώρα θα τα πούμε στη μαγειρική, λέγω τι μεγαλύτερε αλήθειε. Αχ, Σταύρο μου, πού να σταλέ, τι μου κάνει πάλι. Κάτσε καφέ να μου τα πει. Εσύ έβαλε το κλιματιστικό στο τέρμα. Το κλιματιστικό στο τέρμα. Μόνο το βράδυ. Εντάξει, ταυτίζομαι. Τι είναι. Είμαστε Αλεξάνδρου που δεν έχουμε κλιματιστικό. Λοιπόν, η πιπερίτσα μέσα. Τώρα, λαζάνια που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη συνταγή. Θέλουμε 18. Θα κάνουμε 3 τρώσει από λαζάνια. Μα αρέσει να έχει πολλέ τρώσει. 18. Το πακέτο πόσα έχει. Το πακέτο νομίζω έχει, αν δεν κάνω λάθο. 12.